Καλημέρα, κέφεξε. Ο Κώστας Κωνσταντίνου και ο Μανώλης Καλατζής κάθε πρωί 7 με 9 στον 107.6. Κύριε Στυλιανίδη, καλή σας ημέρα και συγχαρητήρια. Καλή σας μέρα, κύριε Γκραντζή, ευχαριστώ. Δεν έχετε κοιμηθεί, μου φαίνεται, όπως σας ακούμε. Ούτε εσείς όπως σας ακούμε, κύριε Στυλιανίδη. Όχι, είναι το γνωστό πρόβλημα με τη λαρυγγίδα μου. Λοιπόν, μία πρώτη εκτίμηση για το αποτέλεσμα, πέραν βεβαίως της δικής σας εκλογής, που δεν υπήρχε αμφισβήτηση από ό,τι έδειχναν και οι δημοσκοπήσεις εδώ και αρκετό καιρό. Εντάξει, οι προσωπικές εκλογές, όπως η δική μου, θα πρέπει να ερμηνευτούν από εσάς τους δημοσιογράφους και τους αναλυτές. Και νομίζω ότι δεν επιχειρήσετε τέτοιες ερμηνείες, γιατί είναι καλό να δοθεί κάποιο στίγμα αυτής της προεκλογικής περίοδου που είχε κάτι ιδιαίτερο και πρέπει να ερμηνευτεί και να φτάσει στον απλό πολίτη η ερμηνεία. Πάντως ένα πρώτο μήνυμα που έχουμε πάρει εμείς, κύριε Στυλιανίδη, είναι ότι αυτοί που ξόδεψαν τα πολλά λεφτά, αυτοί που έκαναν τις προκλητικές προεκλογικές εκστρατείες, με κάποιες εξαιρέσεις τέλος πάντων, δεν πέρασαν στη Βουλή, δεν έγιναν αποδεκτοί από τον κόσμο. Κοιτάξτε, να μην εγώ θεωρώ, με εξαιρέσεις είπαμε, ναι. Υπήρχαν δύο τάσεις. Φαίνεται ότι δούλεψαν αυτά. Και τα τραπεζώματα και οι αφήσεις και η υπερβολική διαφήμιση σε κάποιο βαθμό δούλεψε. Αυτή η ειλικρινή που σημαίνει υπάρχει. Και αυτό θα πρέπει να σας προβληματίσει όλους, νομίζω, έτσι. Ναι. Υπάρχει ένα μέρος του εκλογικού σώματος που επηρεάζεται και πρέπει να μας προβληματίσει όντως. Βέβαια, υπάρχει και ένα κοινό, μια κοινωνία η οποία όντως αντιδρά και είναι το ευχάριστο. Υπάρχει μια καλή μαγιά στην κοινωνία της Κύπρου και θεωρώ ότι αυτή είναι η διαμορφωτής της κοινής νόμης. Απλώς ήταν απογοητευμένοι από το όλο πολιτικό σύστημα αυτή την περίοδο και δεν έδρασαν όπως δρούν ενδεχομένως άλλες φορές οι διαμορφωτές της κοινής νόμης σε κάθε κοινωνία. Ήταν ντροπαλοί να βγουν έξω να υπερασπιστούν τη φιλοσοφία τους, τα πιστεύω τους, σε όλα τα κόμματα, για την αξία της πολιτικής και ουσιαστικά την απαξίωση και την άρνηση για οτιδήποτε την κάνει πιο ευάλωτη και της περιορίζει την εικόνα, τη σημασία στη διαχείριση της κοινωνίας. Πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι που σε κάθε κοινωνία αποτελούν ένα τμήμα που συνήθως ανέρχεται στο ένα τρίτο, πολλές φορές μαζί με τους πολιτικούς που θέλουν να ασκούν μια καθοδήγηση σε εισαγωγικά στην κοινωνία, αυτή την περίοδο δεν έπαιξαν τον ρόλο τους, διότι ακριβώς ήταν επιφυλακτικοί να υπερασπιστούν ένα πολιτικό σύστημα που απαξιώθηκε από μόνο του. Και αυτό επηρέασε σε βαθμό μάλιστα που δυστυχώς έπαιξαν τον ρόλο τους και οι πολλές διαφημιστικές πινακίδες και τα τραπεζώματα και η συναλλαγή και όλα αυτά. Μπορούσε δηλαδή να έχουμε, κατά την άποψή μου, και δεν έχουμε και άλλες τοποθετήσεις, καλύτερο αποτέλεσμα εάν αυτή από κάθε άποψη και για διατήρηση της πολιτικής εκεί που πρέπει. Και αυτό φάνηκε και στις επιλογές προσώπων. Μάλιστα. Σε σχέση με αυτό που είπατε προηγουμένως για το μήνυμα των εκλογών και τη μορφή της Βουλής, υπάρχει και μια άποψη ότι εστάλλει για ένα μήνυμα ότι ο κόσμος θέλει κάπως ηπιότερες φωνές μέσα στη Βουλή. Δηλαδή, δεν ξέρω, δεν θέλω, θα ήταν πολύ παρακινδυνεμένο να το θέσουμε πολιτικά, αλλά τουλάχιστον οι πολύφωνα κλάδες φαίνεται να έχουν μείνει έξω από τη Βουλή. Δεν ξέρω αν το συμμερίζεστε αυτό. Έχουν μείνει κάποιες τέτοιες περιπτώσεις που δεν ανέμενε κανείς να μείνουν. Δεν έχω αναλύσει έτσι όπως είναι το φαινόμενο, αλλά πιστεύω εδώ και καιρό η λογική των κοκορεμαχιών που δυστυχώς κάποιοι δημοσιογράφοι και κανάλια κυρίως επέλεξαν ως το βασική στο βασικό τύπο πολιτικού διαλόγου που ευνοούσε κάποιους έχει διότι είναι πλέον η κοινωνία αρνητική σε αυτό, αλλά η κοινωνία έχει τάσεις, κύριε Κωνσταντίνου, και φαίνεται ότι αποτυπώνεται και στο εκλογικό αποτέλεσμα σε επίπεδο προσώπου, να είμαστε ειλικρινείς. Η ουσία είναι κάποια στιγμή, για να μην είμαστε και ξέρεις λίγο εθεροβάμονες, η τάση η οποία υπερασπίζεται την πολιτική ως αξία να βρίσκεται πάντα στο προσκήνιο και να έχει τον πιο πρωταγωνιστικό ρόλο. Αυτό είναι. Το ότι θα συνεχίζουν να υπάρχουν οι συναλλαγές σε επίπεδο προσώπου,
το ότι θα συνεχίσουν να υπάρχουν συναλλαγές στη βίδα πολιτικής, θα συνεχίσουν, δεν θα τελειώσουν ποτέ. Θα μπορέσουμε κάποια στιγμή αυτό το διακομματικό σοβαρό πολιτικό προσωπικό να έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ανεξάρτητα από ιδεολογική τοποθέτηση. Κύριε Στυλιανίδη, τα αποτελέσματα έτσι με μια πρώτη ανάγνωση και όχι απλή απλοϊκή, ίσως θα λέγει κάποιος, δίνουν ένα μήνυμα ότι ο κόσμος θέλει τα δύο μεγάλα κόμματα να πρωταγωνιστούν και ενδεχομένως να συνεργάζονται. Δηλαδή η αύξηση των ποσοστών και του Δημοκρατικού Συναγερμού και του ΑΚΕΛ δίνει ένα μήνυμα. Κύριε Καλατζή, είπα και πριν σε ένα άλλο ραδιόφωνο. Τελείωσε η εκλογική μάχη, όπως τελείωσε. Δεν έγινε η αλλαγή του σκηνικού όπως ανέμενα εγώ προσωπικά. Πιστεύω ότι ο συναγερμός ως η δύναμη με όλες τις παραλήψεις και τα λάθη και τις ελλείψεις της, εάν έφτανε στις 21 έδρες, θα δημιουργούσε καλύτερες προοπτικές. Και το λέω καθαρά, δεν έχω. Ακριβώς αυτό είναι ένα θέμα, είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο που ανοίξε αυτό. Ναι, άνοιξε μεγάλο κεφάλαιο. Λοιπόν, αυτό που λέει όμως ο κ. Κωνσταντίνου, ανεξάρτητα από το εκλογικό αποτέλεσμα, το επόμενο χρόνο έχουμε να απαντήσουμε στα πλέον σκληρά διλήμματα ενδεχομένως που είχαμε ποτέ ως κοινωνία, στην οικονομία και στο Κυπριακό. Τα δύο μεγάλα κόμματα εξαντλημένου έχουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο συναγερμός είναι πρώτη δύναμη, το ΑΚΕΛ ανέβηκε, έχει 32,5 πόσο έχει. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι εάν, εγώ δεν λέω να αναιρέσουν τις ιδεολογικές τους διαφορές, προς Θεού, ούτε λέω να αυτοαπαξιωθούν και να αυτοαναιρεθούν, αλλά είναι αναγκασμένα να βρουν τις συνθέσεις και τις συνεννοήσεις που απαιτεί αυτή η ώρα. Ναι. Στο Κυπριακό τουλάχιστον νομίζω θα είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει από το θέμα της οικονομίας, έτσι δεν είναι? Φοβάμαι ότι και εκεί είναι εξίσου δύσκολο καμιά φορά όπως στο Κυπριακό. Φοβάμαι δηλαδή βλέποντας. Και θέλω να στείλω ένα μήνυμα στον χώρο του ΑΚΕΛ. Να μην εκλάβουν αυτή την επισφαλή ισορροπία που βγαίνει από τις έδρες. Καταλαβαίνετε. Ναι. 28 και όλα αυτά. Ναι, με το Δημοκρατικό Κόμμα και τα λοιπά. Αυτή την επισφαλή ισορροπία που βγαίνει ότι τους δίνει την προοπτική του 13 και εξουσίας και να αφήσουν πίσω τα μεγάλα ζητήματα, ελπίζοντας ότι αυτό θα τους δώσει μια νέα εξουσία πενταετίας, συνεργαζόμενοι ή διατηρώντας τον πρώτο ρόλο. Λοιπόν, εδώ θα κρυφούμε όλοι. Και αν αυτή η κοινωνία δεν πάρει τις αποφάσεις που πρέπει τη στιγμή και δηλώσει άτολμη και αναποφάσιστη και λόγω άγνοιας κινδύνου, σας λέω ότι τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα και η Ελλάδα δίπλα μας στην οικονομία δεν θα φαντάζει πολύ μακριά και στο Κυπριακό όσοι ζουν ακόμη στον κόσμο τους θα ξυπνήσουν και θα δουν πράγματα και θέματα μπροστά τους. Κύριε Στυλιανίδη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.